Κύριε Κοστρίκη, είναι μαζί μας. Κύριε Κοστρίκη, ελπίζουμε έτσι όπως πάμε να μην επιστρέψετε στις καθημερινές ενημερώσεις. Ελπίζω και εγώ το ίδιο. Ναι. Τα πράγματα όμως είναι ανησυχητικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα 13 κρούσματα σήμερα είναι ένα ανησυχητικό νούμερο. Ωραία. Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων και το ερώτημα είναι πώς περιορίζουμε την διασπορά του ιού. Ποια μέτρα μπορεί να ληφθούν για να περιορίσουμε την διασπορά, τι θα εισηγηθείτε στην κυβέρνηση αύριο με τον Υπουργό Υγείας και την Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ναι, υπάρχει μία σειρά μέτρων κατά την άποψή μου τα οποία πρέπει να εισηγηθούμε. Φυσικά εξαρτάται και από τα άλλα μέρη της επιστημονικής ομάδας, αλλά αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικότερα θέματα είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα οποία είναι σε διατάγματα αυτή τη στιγμή, τα οποία δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Και εννοώντες αποστάσεις, τη χρήση μάσκας κτλ. Είναι παρατηρητήριο σχεδόν σε όλη την Κύπρο ότι αυτά τα μέτρα είναι λυπή, δεν εφαρμόζονται από όλους και αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει η ύπαρξη αυτών των αλυσίδων λοιμών. Άρα υπάρχουν τα μέτρα, είναι η πειθαρχία που προκαλεί αυτά τα αποτελέσματα? Νομίζω ναι. Επίσης, αν κοιτάξει κάποιος πολύ προσεκτικά, όπως έχει προηγηθεί το ρεπορτάζ σας και από άλλες ημέρες, όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα κρούσματα, ειδικά στη Λεμεσόν, έχουν ιστορικό αξιδίου. Επομένως, εξεκίνησε κάπου η λίμωξη των αλυσίδων από κάποιον ταξίδι. Επομένως, φαίνεται εδώ ότι υπάρχει και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και... Θα δούμε πιο αναλυτικά το τι πρέπει να κάνουμε στα αεροδρόμια, στα σημεία εισόδου ή στους χώρους όπου γίνονται συναθρήσεις κόσμου. Αλλά ποιο είναι το κριτήριο που για σας είναι κόκκινος συναγερμός? Αυτό το οποίο έχουμε καθορίσει ως επιστημονική επιτροπή εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι όταν τα κρούσματα υπερβούν τα 5 κρούσματα ανά 1000 εργαστηριακές εξετάσεις για συνεχόμενες ημέρες. Αυτό θεωρείται ως το ανώτατο όριο το οποίο. Σήμερα 1.700 εξετάσεις, 13 κρούσματα, άρα ξεπεράσαμε αυτό το όριο. Τι κάνουμε? Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να σιγουρευτούμε ότι όλα τα μέτρα τα οποία είναι ισχύ πρέπει να εφαρμόζονται. Άρα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή, αστυνόμευση, όλα τα σχέδια τα οποία μπορεί να έχει η κυβέρνηση για να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα. Επιπλέον, κύριε Κοστρίκη, υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, ή τουλάχιστον σε κλειστούς χώρους ή όπου υπάρχει συνάθρηση κόσμου? Επιπλέον μέτρα μπορεί να είναι η χρήση της μάσκας. Παραδείγματος χάρη, εγώ θεωρώ σωστό η χρήση της μάσκας να γίνεται όχι μόνο από τους εργαζόμενους αλλά και από το κοινό όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο νομίζω επιβάλλεται αυτό το πράγμα. Επομένως και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο είμαι σίγουρος θα καταδείξει το τραπέζι. Το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown είναι μια πιθανότητα την οποία σκέφτεστε ότι μπορεί να προκύψει ως ανάγκη στην εξέλιξη? Τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Τουλάχιστον στη δική μου τη σκέψη υπάρχει μια σειρά άλλων μέτρων τα οποία μπορούμε να επιβάλλουμε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Γιατί παραδείγματος χάρη, εγώ θα έλεγα ότι οι πολίτες κατηγοριών χωρών κατηγορίας 3, η δική μου εισήγηση θα είναι αυτά τα άτομα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα και όχι σε αυτοπεριορισμό. Να μην τους λένε πηγαίνετε σπίτι σας, να υπάρχει χώρος υποχρεωτικής καραντίνας. Όπως ήταν και προηγούμενος. Άρα τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρά. Διότι φαίνεται ότι πολλά από αυτές τις λοιμώξεις είναι από χώρες κατηγορίας γάμμα. Επομένως, εκεί πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε και ορισμένες χώρες από την κατηγορία β' σε αυτοπεριορισμό. Δηλαδή, βλέπετε ότι η έναρξη αυτών των κρουσμάτων έχει αξιοδικών στο Όρεγκον. Επίσης, το πιο σημαντικό για μένα από τα κρούσματα που έχετε προαναγγείλει στο ρεπορτάζ σας είναι αυτό από τη Σαντορίνη. Μπορεί να ακούγεται πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, αλλά βλέπετε εδώ μια περίπτωση εκδρομέα από την Κύπρο που επίσης στην Ελλάδα, σε περιοχή της Ελλάδας που είναι υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα νησιά της διασκέδασης, όπως είναι γνωστά, ήρθε πίσω, επειδή η Ελλάδα είναι σε κατηγορία Α, δεν ελέγχθηκε. Και από μόνος του πήγαινε ο άνθρωπος από προσωπική ευθύνη. Κάπου είδα ότι είχατε δηλώσει σήμερα να κατηγοριοποιήσουμε τις περιοχές της Ελλάδας και αναλόγως να τις τοποθετήσουμε σε κατηγορία Α, Β ή Γ. Είναι μια σκέψη. Δεν θα το έλεγα αυτή τη στιγμή. Όχι. Αντιλαμβάνεσαι, Μιχάλη, ότι εδώ είναι μια πολύ ευαισθητή περίπτωση. Όλοι έχουμε αγάπη προς την Ελλάδα και έχουμε ευαισθησία σε αυτήν τη χώρα. Και πολλοί Κύπροι ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Όλοι μας. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες Κυπρίων εκδρομών που θα πάνε στην Ελλάδα.
και οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε σε γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας οι οποίες έχουν αυξημένη συχνότητα λοιμόξεων. Επομένως, η σκέψη εδώ είναι, επειδή ακριβώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα μοσαϊκό, αν θέλετε, διαφορετικών επιδημιολογικών λοιμόξεων, καλό θα είναι να ξεχωρίσουν αυτές οι περιοχές σε κατηγορίες Α και Β, και τα άτομα τα οποία έρχονται από περιοχές που είναι κατηγορίες Β πρέπει να ελέγχονται. Όπως για παράδειγμα την Μύκονο, όπου ο κόσμος πάει εκεί όχι για να κρατά αποστάσεις, αλλά για να έρθει πιο κοντά. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάντως είδα κάποιες δηλώσεις συναδέλφων σας, κυρίως από χώρες της Ευρώπης σήμερα, που αναμένουν μεγάλη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων μετά τις διακοπές. Δηλαδή, όταν θα επιστρέψουν από τις διακοπές τους στις χώρες τους. Αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Δηλαδή, όλες αυτές οι χιλιάδες Κυπρίων, οι πλήστες των οποίων θα πάνε στην Ελλάδα. Επομένως, πρέπει να προλάβουμε αυτόν τον κακό, διότι εγώ βλέπω ότι πολλοί από τους εκδρομείς που θα επιστρέψουν πίσω θα μεταφέρουν ιόν στην Κύπρο. Επομένως, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Ήδη το πρώτο φαινόμενο εφάνηκε από αυτόν το κρούσμα σήμερα, ενδεικτικό αυτού του γεγονότος, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της υπερχαλάρωσης, όμως, κύριε Κοστρίκη, είναι έναν απόφευκτο κακό με το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε και να λάβουμε τα μέτρα μας να το περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού? Εγώ πιστεύω είναι αποτέλεσμα της υπερχαλάρωσης. Ίσως να φταίμε κι εμείς λίγο που εχαροποιήσαμε λίγο το κοινό για την επιτυχία την οποία έχουμε, αλλά νομίζω έχουμε περάσει τη γραμμή αυτή τη στιγμή και πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην αυστηρότητα όλων των μέτρων. Και νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε αυστηροί, και επίσης και η κυβέρνηση. Πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι πήραμε πάρα πολύ θάρρος από τα μηδενικά που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα θα πρέπει να θορυβηθούμε, να γίνουμε πιο καχύποπτοι και πιο προσεκτικοί. Yeah. Είμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Κοστρίκη. Αν το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο τώρα, τι να περιμένουμε για το χειμώνα, που θα κλειστούμε στο σπίτι, θα κλείσουμε παράθυρα, πόρτες, θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο κ.ο.κ.? Ναι, η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη. Επομένως, ξέρουμε ότι επιδημιολογικά το καλοκαίρι ο κόσμος είναι έξω, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πιο χαμηλή. Ενώ το χειμώνα θα είμαστε μέσα σε κλειστούς χώρους, η μεταδοτικότητα θα είναι ακόμα πιο ψηλή. Επομένως, θα είναι πιο χειρότερα τα πράγματα. Άρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να αποφύγουμε ακριβώς το lockdown. Ναι, είναι θέμα δηλαδή προσωπικής ευθύνης, αυτό που λέγατε πάντα. Είναι θέμα κουλτούρας και προσωπικής ευθύνης. Δηλαδή, νομίζω δεν χρειάζεται να φωνάζει ο Υπουργός Υγείας κάθε μέρα αφού κάνετε όλα αυτά τα μέτρα. Mm. Πρέπει ο καθένας να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχω μια πορεία. Μαζί με τον κορονοϊό το χειμώνα θα έχουμε και την γρήπη. Τα συμπτώματα είναι περίπου τα ίδια. Πώς θα καταλαβαίνουμε πότε είναι γρήπη, πότε είναι κορονοϊός? Υπάρχει η δυνατότητα διπλού τεστ, δηλαδή να κάνεις ένα τεστ και να καταλαβαίνεις αν είναι κορονοϊός ή αν είναι γρήπη? Υπάρχουν τεστ αυτή τη στιγμή για την ινφλουένζα. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν νέα τεστ για το νέο στέλεχος της ινφλουένζας, της επιδημίας, η οποία θα έρχεται συνήθως το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν και τα συμπτώματα είναι σχετικά κοντινά, διαφέρουν λίγο. Επομένως, ένας καλός κλινικός γιατρός νομίζω μπορεί να διαφοροποιήσει αυτά τα συμπτώματα, αλλά σίγουρα είναι μια δυσκολία επιπλέον αυτή τη στιγμή στην κλινική εικόνα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι περιθώριο λάθος έχουν αυτά τα τεστ? Διότι έγινε μια καταγγελία σε μένα πριν από λίγο από μια γυναίκα η οποία ανακοινώθηκε ως κρούσμα την Κυριακή, έκανε τρεις επαναληπτικές εξετάσεις και δεν διαγνώστηκε με κορονοϊό. Δηλαδή, δεν έχει οποιαδήποτε ενδείξεις ότι είναι ασθενής με κορονοϊό από τις επαναληπτικές εξετάσεις, αιματολογικές, μοριακές και ούτω καθεξής, και αντισωμάτων. Αυτό μου φαίνεται false positive, δηλαδή είναι λαθασμένο θετικό δείγμα. Συμβαίνει κάποτε σε αυτόν το τέστινγκ. Μπορεί να γίνει επιμόλυση, αν θέλετε, του γενετικού υλικού του ιού από έναν άλλο θετικό δείγμα. Είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο, αλλά μπορεί να τύχει. Μάλιστα. Και πού βρίσκεται σήμερα ο επιδημιολογικός δείχτης ρο μετάδοσης του ιού στην Κύπρο? Είναι, φαντάζομαι, κάτω από το 0, κάτω από το 1. Επομένως, δεν ξέρω τις τελευταίες 2-3 ημέρες που είναι, αλλά την τελευταία φορά που το έχω δει είναι κάτω από το 1. Πέραν από τις συστάσεις, και τελειώνουμε, την Παρασκευή θα έχουμε και νέα μέτρα? Ίσως αυτόν της μάσκας, Μιχάλη. Αυτόν της μάσκας νομίζω εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει, επιβάλλεται να γίνει. Νομίζω οι πιο πολλοί από εμάς το θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να το εφαρμόσουμε για να μειώσουμε ακριβώς αυτά τα ακρούσματα. Πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι ο σκοπός μας δεν είναι να το δυσκολέψουμε, αλλά να βοηθήσουμε τη χώρα να σταματήσουν αυτές οι μεταδόσεις που έχουν ξεκινήσει από η Λεμεσό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.